Εμείς τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τη δεύτερη καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, την πολύ αγαπημένη Στάλο Πατσιά. Avanti DJ που λένε, Avanti Maestro. Γεια σου Στάλο μου. Γεια σου, τι κάνεις? Είμαι καλά. Είμαι πάρα πολύ που σε βλέπω από κοντά. Και από κοντά. Και που σε γνωρίζω και από κοντά, έτσι. Να σε καλά. Θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια κάτω. Στάλο μου, καινούριο τραγούδι έχεις ετοιμάσει. Α, εννοείται. Πες μας έτσι λίγο στα γρήγορα για το καινούριο σου τραγούδι και πόσο χαρούμενη είσαι γι' αυτό. Έχει. Πόσο happy είσαι γι' αυτό. Καταρχήν με βλέπεις ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, χαρούμενος άνθρωπος. Θέλω να πω για το τραγούδι μου ότι έχει κυκλοφορήσει με την εταιρεία Heaven, που όπως ξέρεις, Αντρέα μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον. Άρα χαίρομαι που είμαι σε εταιρεία. Τουλάχιστον και αυτό. Και δεν είναι ορφανό το τραγούδι. Από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για το τραγούδι. Γιατί έχουν συλλάβει, έχουν λάβει μέρος τέλος πάντων πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Αντώνης Γούναρης, ο Θωμάς Θεοδόρου, ο Λευτέρης Γιαννιόπουλος. Τη φωτογράφηση για το cover έχει κάνει ο Κοσμάς Κουμιανός, που είναι ο καταπληκτικός φωτογράφος. Το styling έχει κάνει ο Παναγιώτης Τσατσάκης, που είναι και αυτός φοβερός δηλαδή στο είδος του. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Αντρέα. Αν δηλαδή σε ρωτήσω ποιο τραγούδι είναι αυτό που σιγοτραγουδάς, ναι. Το μικρόφωνο είναι κλειστό. Να το ανάξουμε. Α, λοιπόν. Δεν πειράζει, ακουγόσουν από το δικό μου. Λοιπόν, έλα να. Α, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπή είναι. Έλα να βοηθήσω εγώ εδώ. Εδώ, Αντρέα. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο. Έγινε πράσινο. Κοίταξε, όλα. Κάνουμε ζωντανή τα πάντα εκπομπή, εδώ. Δεν τα πειράζει, πάντα ναι, εδώ. Ναι, σιγά, ναι, ναι. Εδώ. Ακούστηκαν τουλάχιστον όλα όσα είπες. Αν σε ρωτούσα λοιπόν ποιο είναι το τελευταίο τραγούδι που σιγοτραγουδάς, ποιο θα έλεγες? Η αλήθεια να λέγεται συνέχεια με το που ξυπνήσω, μπορεί να σου ακουστεί περίεργο γιατί με έχετε συνηθίσει στα ελληνικά, ναι. Είναι το Imagine του John Lennon. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο νόημα, πολύ μεγάλη σημασία και φαντάζομαι τον κόσμο να είναι έτσι ειρηνικά. Ξεκινάς δηλαδή από το πρωί με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία ή θα πω το άλλο. Ας αρχίσουν οι χωροί, είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν, δεν είμαστε. Μια χαρά. Αυτό. Πού ξόδευσες τα περισσότερα χρήματα και τελικά δεν το άξιζε? Νομίζω όπως όλα τα κοριτσάκια, όλες οι γυναίκες, σε ρούχα, αξεσουάρια. Αλήθεια λέγεται ότι τα έχω ξοδέψει σε ένα καπέλο, επειδή καταλαβαίνεις ότι έχω λίγο θέμα ναι, μετά. Βλέπω, ναι, 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 πρέπει να βάζω κάτι πάντα στα μαγιά, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά σε καπέλο, το έχω μετανιώσει όμως, Αντρέα, γιατί τώρα τα φτιάχνω μόνη μου. Α. Και αυτό το έχω φτιάξει μόνη μου. Ταλαντούχα, ναι. Γενικώς. Το κρυφό σου ταλέντο λοιπόν ποιο είναι? Αυτό. Αυτό, δηλαδή φτιάχνει καπέλα. Αξεσουά, ναι, φτιάχνω αξεσουάρ για το κεφάλι και γενικότερα μου αρέσει και το σχέδιο μόδας. Έχω κάνει και σεμινάρια, δηλαδή ένα χρόνο έχω παρακολουθήσει σεμινάρια για σχέδιο μόδας. Είναι λίγο τρελά αυτά που φτιάχνω, δηλαδή μόνο εγώ μπορώ να τα φορέσω νομίζω. Γι' αυτό δεν έχω κάνει δική μου σειρά όπως όλες που είναι και τη μόδα. Γιατί δεν κάνει, πάνε, γιατί δεν το τολμάς. Ποτέ δεν ξέρει. Έχουν γίνει όλες, Αντρέα, τώρα. Γίνεται και εσύ μια fashion vlogger, φαντάζεσαι. Θα γίνω και εγώ γιατί μπορώ. Δεν κατάλαβα. Θα κάνεις και εσύ μια fashion vlogger και θα κάνεις τη συλλογή σου. Έτσι δεν είναι εδώ. Όλες. Κάνουν άλλες που δεν έχουν το ταλέντο έχουνε, αυτό. Και δεν έχουν και τις γνώσεις. Ναι. Είναι η νέα τάση. Ναι. Η νέα τάση. Τάση, ναι, ναι. Όλες οι influencers και όλες YouTuber και όλες. Ναι. Μ' αρέσει και εμένα. Θα μπορούσα, γιατί δεν σταματάω να μιλάω. Έχω κάνει και ραδιόφωνο. Θα μπορούσα να γίνω κι εγώ YouTuber. Κοίταξε, στο ραδιόφωνο δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν διευθυντής στο Σφαίρα. Διευθυντής προγράμματος στο Σφαίρα. Αν ερχόσουνα, δεν θα σου έδινε εκπομπή και έκανε εκπομπή, διότι δεν θα παίζεις τραγούδια, θα μιλούσες μόνο εσύ. Είμαι σίγουρος. Είχαμε αυτό το πρόβλημα στο ραδιόφωνο, αλλά σιγά σιγά να σου πω την αλήθεια. Το επεξεργάζεσαι, ναι, το επεξεργάζεσαι και ξέρεις. Πας με τη ροή του προγράμματος. Πόσο συχνά ενημερώνεσαι για το τι συμβαίνει στον κόσμο? Συνέχεια. Συνέχεια. Συνέχεια, ναι. Σε ενδιαφέρει ναι, να είσαι ενημερωμένος πολίτης. Ναι, 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 γενικότερα, ναι. Και για τα θέματα που αφορούν την Κύπρο και για τα κοινωνικά θέματα και για τα θέματα στο εξωτερικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Λοιπόν, τώρα είσαι γυναίκα. Όταν ναι. ήσουν κοριτσάκι στην εφηβεία σου πριν ναι. λίγα χρόνια, ποιους star ή ποιους celebrity είχες αφήσει στο δωμάτιό σου? Καλά, καθημερινά. Πραγματικά είναι και εδώ και η μαμά, Αντρέα, μπορείς να τη ρωτήσεις. Αλλάζαμε να αφήσεις. Καθημερινά ερωτευόμουν και διαφορετικό. Πραγματικά στο λέω. Νομίζω άρχισα με Brad Pitt που ήταν το όνειρο όλων των κοριτσιών. Την εποχή ναι. εκείνη. Μετά πήγα σε τραγουδιστές, πήγα Μετάλλικα. Αν θες το πιστεύεις. Είχα τις αφήσεις. Τον Brad Pitt πήγες μετά στο Μετάλλικα. Ναι, 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 αν θες το πιστεύεις. Ήμουνα δηλαδή στο ροκ. Καλά, κοίταξε να δεις. Το βλέπω και από το μαλλί, το ναι. δεξιά, όπως το βλέπω εγώ, ναι, λίγο, το αριστερό δικό ναι, σου που πορτοκαλί, λίγο, ναι. το άλλο μαύρο, ναι. ναι. Λίγο, διαταραγμένη προσωπικότητα σε βάζω. Okay. Ναι. Νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το πράγμα, απλά εγώ το δείχνω και με το μαλλί. Και με το μαλλί. Είχα το χειμωνέτο, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
που ήταν ποδηλάτης. Ήταν, ναι, ναι, ήταν καταπληκτικός. Στην εφηβεία μου ήταν, έβγαινε πάντα πρώτος. Και τον είχα, ξέρεις, φάτσαν κάρτα στο δωμάτιο να αφήσα. Ποιους άλλους είχα. Φαντάζομαι τη μαμά την είχες ξεπαραδιάσει από τον αλλάζεις αφήσεις κάθε φορά. Καλά, εντάξει, τη μαμά την είχα σκάσει στην εφηβεία, Αντρέα. Φαντάζεσαι, όπως με βλέπεις, είχα περάσει και δύσκολη την εφηβεία. Ήμουν λίγο παιδί, ξέρεις, έτσι ζωηρό. Μετά ησύχασα, δηλαδή πέρασα όλες τις φάσεις. Εντάξει. Άρα ήσουν ερωτευμένη με καθένα κάθε φορά. Ναι. Λοιπόν, ανάλογα με τη φάση που περνούσες. Ναι, ανάλογα με τη φάση που περνούσα. Από όλους πραγματικά δηλαδή μπορώ να φανταστώ τους Μετάλλικα, ίσως γιατί δεν είναι στα δικά μου ακούσματα τόσο πολύ. Και όμως έχουν πάρα πολύ. Όχι, έχουν, ναι. Δεν είναι τόσο πολύ. Αν πεις τώρα στο YouTube, Αντρέα μου, που έχουν κάνει αυτό που δείχνει και καλά, ρε παιδί μου, την αντίδραση. Μιλάω για τώρα, μιλάω εκείνη την εποχή. Ναι. Που ήταν το πολύ έτσι βαρύ. Αλλά και τώρα, αν πεις, σκέφτομαι τώρα που τους παρακολουθούσα τότε που ήμουν πιο μικρή, που ήταν και τη εποχή, έτσι και αλλιώ το ροκ. Αν δεις το στίχο που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, τώρα που βγαίνουν οι αντιδράσεις του κόσμου, είναι καταπληκτικός και έχει πάρα πολλά νοήματα. Σου έχει συμβεί αυτό που λέμε κάθε εμπόδιο για καλό? Συνέχεια, καθημερινά και σήμερα και κάθε μέρα, όπως σε όλους μας νομίζω, έτσι δεν είναι, Αντρέα μου? Δηλαδή δεν γίνεται να μην το πεις αυτό έστω και μία φορά τη μέρα. Το λέγεις, ναι, για μένα. Πρέπει να είσαι και εκφύσεως αισιόδοξο άτομο όμως για να πεις κάθε εμπόδιο για καλό. Γιατί ναι, κάθε πόδι μπροστά σου που έρχεται, αν ναι, σε παρασένει και το βάζεις κάτω, αν δεν είσαι δηλαδή άτομο που βλέπει τα πράγματα θετικά, αισιόδοξα, ναι, σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Επειδή από αυτό που, το λίγο που γνωριζόμαστε, που σε ξέρω, θεωρώ ότι είσαι ένα αισιόδοξο άτομο, θετικό άτομο. Είμαι, Αντρέα μου, απλά έχω και εγώ τις μαύρες, ναι, είναι η αλήθεια. Μην πούμε ότι είμαι μόνον αυτό. Η αριστερή πλευρά, όπως τα... τη βλέπω, δεξιά δική σου. Δεξιά... Ναι, είναι και τα δύο. Είμαι και τα δύο, δεν θα πω ψέματα. Αλλά προσπαθώ, πραγματικά το παλεύω, καθημερινά και μεγαλώνοντας, να κάνω αυτοκριτική και λέω στον εαυτό μου ότι ό,τι γίνεται, πραγματικά το πιστεύω αυτόν, Αντρέα, το λέω και εσένα και σε όλα τα παιδιά, και να πούμε καλή επιτυχία καταρχήν στην εκπομπή, γιατί δεν πρόλαβα. Okay. Καλή επιτυχία και καλή αρχή. Ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό. Πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και αν οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν ότι παντού υπάρχουν και χειρότερα, θα σκεφτόντουσαν ακριβώς όπως. Όπως προσπαθώ να σκέφτομαι κι εγώ, γιατί δεν τα καταφέρνεις και πάντα, εντάξει. Στα ζώδια πιστεύεις? Ναι, εννοείται, λοιπόν, και ξέρω και τα πάντα, τώρα... νομίζω. Ξέρω και τα πάντα, νομίζω. Ξέρεις τα πάντα. Ναι. Θέλω να μου λύσεις λοιπόν μια απορία, γιατί κάθε μέρα κάνω μια απορία σε κάποιον, ναι, καλεσμένο. Ναι. Λοιπόν, εξήγησέ μου λοιπόν με πολύ έτσι σύντομο τρόπο και, ναι, περιεκτικό. Ναι. Εφόσον λοιπόν ο κόσμος πιστεύει στα ζώδια, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη υπάρχουν γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τα ζώδια, πρέπει να είναι διαμοιρασμένοι σε 12 ζώδια, αφού 12 είναι τα ζώδια. Ναι. Άρα, εκτός από μένα, υπάρχουν άλλα 625 εκατομμύρια παρθένοι στο ζώδιο. Ναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε τα κοινά χαρακτηριστικά 625 εκατομμύρια άνθρωποι? Καταρχήν, δεν έχουμε. Εγώ, επειδή τώρα είμαι το ζώδιο, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε όλοι κοινά. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, αν είσαι στην Παρθένωσα, έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Εγώ που είμαι Ταύρος, έχω κάποια κοινά χαρακτηριστικά με έναν Ταύρο, αλλά πρέπει να δεις όλο το ζωδιακό χάρτη. Βρήκες τρελή τώρα με τα ζώδια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δεις τον οροσκόπο, τη Σελήνη, την Αφροδίτη, που είναι ο Άρης του καθενός. Γι' αυτό διαφέρουμε. Μάλιστα. Αυτό. Θα μου το αναλύσεις καλύτερα. Θα σου αναλύσω αργότερα, μετά την εκπομπή, μετά, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο. Την εκπομπή, ναι, για την αστρολογία. Θα πάμε την εκπομπή στην αστρολογία. Ποιο ήταν το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη σήμερα? Γιατί όταν σε ρώτησα για το κάθε εμπόδιο για καλό, ναι, είπες καθημερινά. Άρα εκτός από το κάθε εμπόδιο για καλό, σου συμβαίνουν και καλά πράγματα. Ναι. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη σήμερα, εκτός από το να έρθεις στο happy hour? Να σου πω την αλήθεια. Αυτό που μου έφερε η μαμά μου στο σπίτι είναι ένα τσουρέκι με σοκολάτα. Ήταν πάρα πολύ. Έφερες μαμά και για μας? Όχι, σε έχει φέρει μιλόπιτα όμως η μαμά που είναι μιλόπιτα. Αλήθεια. Δηλαδή δεν την έχει φέρει τώρα. Αλήθεια, Κωνσταντίνε. Ναι, θέλουμε. Έχει φέρει σπιτική, σε παρακαλώ, μιλόπιτα από τα χεράκια της. Μιλόπιτα. Και τη φτιάχνει και καταπληκτικά, Αντρέα. Θα δοκιμάσετε και θα μου πείτε. Αυτό αλήθεια είναι σίγουρο ότι θα δοκιμάσουμε. Ναι, η μαμά δεν μπορεί να φέρει κοίταξε κάτι. Να δεις. Όπου και να πάμε, αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη σε μένα σήμερα. Διότι η μαμά ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι η μαμά σου ξέρει και με παρακολουθεί ότι είμαι. Να τη φέρεις, τι, και να την αφήσεις. Είναι, αφού σου το είπα, Αντρέα, είναι φαν. Έλα, πες μας, μην φοβάστε, δεν τα κόνουμε. Εσύ άλλωστε δεν είσαι. Παναγία μου, μοσχομυρίζει. Αντρέα μου, ναι, θα φάτε μετά την εκπομπή και θα μου πεις αύριο τι να πεις. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πάμε έτσι λίγο εν συντομία να κάνουμε ένα μικρό παιχνιδάκι, το ένα ή το άλλο. Ναι. Πριν σε αποχαιρετήσω. Ναι. Θα σε ρωτάω δύο πράγματα, ναι, και θα απαντάς ή το ένα ή το άλλο. Έτοιμοι? Ναι. Βοξεράκι ή σπίντο? Μποξεράκι. Ξανθό ή μελαχρινό? Μελαχρινό, αν και είμαι ξαφή, έτσι. Κανονικά. Μελαχρινό. Ναι. Άγριο ή ήρεμο? Είμαι της ηρεμίας, ήρεμο. Ήρεμο. Σοβαρό ή αστείο? Αστείο. Από πάνω ή από κάτω?
Τώρα τι είναι αυτή η ερώτηση. Ερώτηση, από πάνω ή από κάτω. Πού βάζουν, ας πούμε, παράδειγμα τη γέμιση στην ημιλόπιτα, από πάνω ή από κάτω. Από πάνω θα πω. Ό,τι θέλεις μπορείς να φανταστείς και να απαντήσεις. Η ερώτηση είναι απλή. Από πάνω ή από κάτω. Από πάνω. Καλύτερα να τρέχουν τα μάτια σου ή η μύτη σου. Τα μάτια μου. Ελληνική ή ξένη μουσική. Ξένη, αλήθεια. Ελληνόφωνα, χαμηλόφωνα ή δυνατά. Δυνατά, είμαι του loud. Με ή χωρίς. Με, μωρέ, με. Με. Γιώργιο Σοξά. Δεν έχει άλλη επιλογή. Γιώργιο Σοξά. Γιώργιο. Α, μπράβο, αυτό είναι. Χρήστο, εστάλω μου, αύριο, επειδή αύριο έχω και τη Χρήστο Τηλέφου, πρέπει να πω, αύριο θα είναι η Χρήστο Τηλέφου μαζί μας, παιδιά. Μαγείρισα, καταπληκτική και η ίδια θα την βάλω δοκιμάσει για να δώσει τα comment. Δεν την έφτιαξα εγώ, γιατί εγώ το ξέρουν όλοι ότι δεν είναι. Δεν το και μαζί και ο Άθος Αντωνίου αύριο στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και εκτός και on air. Εννοείται. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Να είσαι καλά, τα καλύτερα σου φέρουμε. Καλή επιτυχία και με το τραγούδι. Και εδώ στην εκπομπή να σκίσετε, πραγματικά γιατί το αξίζετε. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχουμε ξαναδεί στην Κυπριακή τηλεόραση. Και λέω στον κόσμο κάνει να το χουμισμα, δει. Κάνει και να το δει, να την το δει. Με έκανε που λένε και στην Κύπρο. Έλα να σε βοηθήσω να κατέβεις. Εδώ. Είμαστε και gentlemen. Πώς να το κάνουμε.